μετά την παρέτηση του κ. Αγγελόπουλου από τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, παρέτηση την οποία βεβαίως αποδέχθηκα, ορίστηκε Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Λάμπης Αριστιδόπουλος, ήδη Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι η δημοκρατία μας έχει πολύ χώρο για να ικανοποιήσει όλες τις φιλοδοξίες των ανθρώπων. Εύχομαι στον Γιάννη τον Αργυρόπουλο κάθε επιτυχία στο νέο ταξίδι και πιστεύω ότι το ταξίδι αυτό τον κάνει πιο σοφό. Πώς σχολιάζετε, κύριε Αργυρόπουλε, αυτά που αναφέρετε για την παράταξη, ότι δεν υπήρχε οργάνωση, υπήρχε αλληλοκάλυψη ρόλων και ότι δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του κόσμου η Δημοτική Αρχή, ειδικά την τελευταία τριετία? Ελάτε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία σχολιάζει και θα σχολιάσει όταν έρθει η ώρα. Θεωρώ ότι ο Γιάννης ήταν δίπλα μου, δίπλα μας, από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, χωρίς ποτέ να εκφράσει οποιαδήποτε διαφωνία ή αντίρρηση σε οτιδήποτε. Επομένως, είναι προφανές ότι δεν έχει νόημα, κανένα νόημα, ο ισχυρισμός ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε κάποιες δυσλειτουργίες, επικαλύψεις ή οτιδήποτε άλλο. Ξαναλέω και πάλι ότι ο χώρος της δημοκρατίας είναι πολύ πλατής για τις φιλοδοξίες, θέρμετρες και αν είναι αυτές. Οι δικές σας προθέσεις, Δήμαρχε, τώρα που ουσιαστικά έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι για το δημαρχιακό χώρο του πύργου, ποιες είναι? Έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα, άλλωστε νομίζω όλοι καταλαβαίνουν. Στη σύσκεψη την Κρίστη που έγινε. Επισήμως πότε θα γίνει, το είχαμε πει και με το Δοδοδικό Σύλλογο, τότε με το χαμόγελο του Δοδοδικού. Και γενικότερα και ειδικότερα έχω πει ότι δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε ούτε μία ώρα. Για μας δεν υπάρχει προεκλογική περίοδος, υπάρχει περίοδος για το έργο μας και κυρίως για τις πιεστικές ανάγκες της πόλης. Είναι αδύνατο να ταξιδεύουμε 170 χιλιόμετρα την ώρα για να φτάσω έγκαιρα στα Υπουργεία της Αθήνας και να βρω λύση για τα σκουπίδια και να ασχολούμαι με τα προεκλογικά. Ας ασχοληθούν άλλοι που έχουν χρόνο. Που σημαίνει αυτό ότι θα πάνε στις εκλογές κάπως σιωπηρά από άποψη επίσημης δήλωσης? Όχι, όχι, δεν θα πάμε καθόλου σιωπηρά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε όπως πρέπει. Είστε παρόν, δηλαδή? Νομίζω τα πράγματα είναι ολοφάνερα. Το έργο είναι αυτό που μας οδηγεί. Μάθαμε στη ζωή μας να κοιτάζουμε μπροστά. Το ξαναλέω για να επιμείνω σε αυτό. Κοιτάζουμε τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές. Είναι μήνυμα για όλους. Άρα επέχει θέση επίσημης δήλωσης αυτή η τοποθέτηση? Δεν θέλω να αποφύγω κάτι. Είναι λίγο διπλωματική απάντηση. Καθόλου διπλωματική. Εγώ νομίζω ότι είμαι δήμαρχος, θα παραμείνω δήμαρχος μέχρι το τέλος της θητείας μου και από εκεί και πέρα η κοινωνία είναι αυτή που αποφασίζει ποιον καλεί και ποιον αφήνει. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει και ένα μήνυμα η κοινωνία ότι κατεβαίνει τις εκλογές του προσεχού Μαΐου. Θα το πάρει όταν πρέπει. Μάλιστα. Θα το πάρει όταν πρέπει, αλλά σας λέω και πάλι, είναι αδύνατον 20 ώρες το 24ωρο να τρέξει για τα προβλήματα της πόλης και εγώ να ασχολούμαι με προεκλογικά. Το σοβαρότερο πρόβλημα της πόλης αυτή τη στιγμή είναι ξανά τα σκουπίδια, Δήμαρχε. Έκλεισε η Χάλκοβα, έπειτα στα χέρια στην απόφαση του ΣΤΕ και την σύμβαση με την Φιλή. Τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος από σήμερα? Δεν είναι ξανά. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι τα σκουπίδια. Δυστυχώς για την πόλη μας, για το Δήμο μας, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές επιλογές ώστε τα σκουπίδια να μην μείνουν άλλη φορά στους δρόμους. Θα έλεγα να προσέξουν αυτοί οι οποίοι θα επιχειρήσουν και πάλι να χρησιμοποιήσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών για να κερδοσκοπήσουν πολιτικά. Άλλωστε, κανείς αρκεί να ανοίξει τα site για να δει ποιοι επιχαίρουν με το που υπήρξε η απόφαση αυτή του Υπνοδικείου. Είναι ακατανόητο. Είναι χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας θολής που δεν ξέρει που πηγαίνει όταν υπάρχουν φωνές που χαίρονται όταν διακόπτεται μια διαχείριση. Όμως ευτυχώς αυτή τη στιγμή, και εδώ θέλω να μείνω και να μείνετε κι εσείς, υπάρχουν δύο αποφάσεις, οι οποίες είναι καταλυτικές, η απόφαση του Μονομερούς Πρωτοδικείου
Ηλίας επί ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης αναστολής και της Λίμνης. Και οι δύο είναι αποφάσεις που κρίνουν επί της ουσίας το θέμα, κρίνουν ότι ο Δήμος Πύργου είχε νόμιμο δικαίωμα να προχωρήσει στην εγκατάσταση του δηματοποιητή, ότι παράνομα εμποδίστηκε μέχρι τώρα και ότι επιτέλους οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν υπάρχουν περιθώρια, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε εντάσεις και συγκρούσεις, όμως θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και με κάθε θυσία το δικαίωμα του πολίτη στη δημόσια υγεία. Είμαι απόλυτος, δεν θέλω να αναφερθώ σε οτιδήποτε άλλο, ξαναλέω και πάλι, οι πολίτες ή τα κέντρα εκείνα που θα επιχειρήσουν να οργανώσουν αντιστάσεις ή αντιδράσεις με μοναδικό στόχο τις ερχόμενες εκλογές, να γίνουν δηλαδή οι εκλογές μέσα στα σκουπίδια, θα αποτύχουν. Θα τους εμποδίσει η ίδια η κοινωνία και η ίδια η πολιτεία.